Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο απόψινό μας μετεκπαιδευτικό μάθημα που έχει τίτλο «Απεικονιστική προσέγγιση κακώσεων της ομικής ζώνης». Ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, ιδιαίτερο, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πολλή εμπειρία θα έλεγα, γιατί όμως γενικά είναι δύσκολη περιοχή και ιδίως με τα εκφυλιστικά και τα τραυματικά είναι ακόμα δυσκολότερο. Έχουμε τη χαρά και τη μήνα μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εκλεκτός συνάδελφος που θα μας αναπτύξει το θέμα. Και μετά η κεγόμενη υπαρχέπα, η κυρία Πάπα Χριστοδούλου, Αγγελική, θα μας παρουσιάσει κάποια περιστατικά σε συνεργασία με τον κύριο Παπαδόπουλο για εμβάθυνση και κατανόηση του θέματος. Παρακαλώ, Γιώργο. Να καλησπέρασω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι τώρα μας παρακολουθούν. Και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τόσο τον καθηγητή της έδρας, τον κύριο Πρασόπουλο, και ιδιαίτερα τον κύριο Χατζηδάκη για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στα μαθήματα, τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της εκτιμολογίας. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες της σημερινής ομιλίας. Θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στην ανατομία του νόμου. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς κάκωσης, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τις κακώσεις του νόμου. Και θα έχουμε και ένα καθορισμό πλήρους αξιολόγησης της ζώνης του ενδιαφέροντος, της ομικής ζώνης. Η ανατομία του νόμου είναι μια σύμπλοκη ανατομία και ακόμα και περισσότερο και οι μικρότερες ανατομικές δομές ενταρκτικά έχουν αποκτήσει την ιδιαίτερη τους σημασία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συνήθως με την αύξηση της ανάλυσης και της διακριτικής ικανότητας της μαγνητικής τομογραφίας. Οι εκνεολόγοι, επομένως, θα πρέπει να είμαστε οικοί τόσο με την φυσιολογική ανατομία του ώμου, με τις παραλλαγές τις οποίες υπάρχουν, τις μορφολογικές, καθώς και με τις κακώσεις τις οποίες υφίσταται η ενόγω περιοχή. Ξεκινώντας να πούμε ότι η ομική ζώνη και κυρίως η κατώμον άρθρωση είναι η πιο ευκίνητη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος, αλλά ταυτόχρονα και η πιο ευαίσθητη σε τραυματισμούς. Αποτελείται από την κλίδα, από την ομοπλάτη, την κεφαλή του βραχιονίου και συνδυάζεται τόσο με τους μύες όσο και με τους συνδέσμους. Η σταθερότητα τώρα του ομού βασίζεται σε στατικά και σε δυναμικά στοιχεία. Για την στατική σταθερότητα συμβάλλουν ο επιχείλιος χόνδρος, ο θύλακας, οι γλινοβραχιώνιοι σύνδεσμοι, ο άνω, μέσος και κάτω και η κορακοκλειδική σύνδεσμη. Στη δυναμική σταθερότητα συμβάλλει κυρίως το μειοτενόντιο πέταλο με τον υπερακάνθιο, υπακάνθιο, υποπλάτιο και τον έλασον στρόγγυλο ομή, καθώς και η μακρά κεφαλή του δικέφαλου βραχιονίου. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα της ανατομίας της ομικής ζώνης, όπου στο κέντρο της δεσπόζει η πρόσφυση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Έχουμε στην οπίσθια επιφάνεια το ακρόμιο, μπροστά την κορακοειδή απόφυση, από κάτω τον υπαδρομιακό θύλακα, τον υπερακάνθιο, υπακάνθιο και έλασον τροδίλο στην οπίσθια επιφάνεια. Είναι εδώ. Εδώ έχουμε τον υποπλάτιο, και εδώ έχουμε τον άνω γλινοβραχιόνιο, ο μέσος και ο κάτω γλινοβραχιόνιος. Ο κάτω γλινοβραχιόνιος, σε αντίθεση με τους άλλους δύο, εμφανίζει δύο δέσμες, την πρόσθεα και την οπίσθια. Αντίστοιχη εξαιρετική εικόνα, σχήμα είναι με πρόσθεα λήψη της κατώμων άρθρωσης, με την ακρομοκλειδική άρθρωση επάνω, την κορακοειδή απόφυση, ο σύνδεσμος της ακρομοκλειδικής, η βραχία και η μακρά κεφαλή του δικεφάλου. Η βραχία κεφαλή βλέπουμε ότι καταφύγεται στην κορακοειδή απόφυση. Εδώ έχουμε μέρος της μακράς κεφαλής. Φυσικά δεν βλέπουμε το ενταρκτικό της τμήμα. Υπερακάνθιος, υπακάνθιος, οι οποίοι προσφύγονται στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Να περάσουμε λίγο στους μηχανισμούς της κάκωσης, οι οποίοι είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί μέσω της κατανόησης των μηχανισμών μπορούμε να περιμένουμε και τα ανάλογα ευρήματα από τις απεικονίσεις μας. Οξύς άμεσος και έμεσος τραυματισμός, οι επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις από πρόσκρουση και από υπερβολική εξέλιξη, ή μεμονωμένη
πρόσκουση και υπερβολική έλξη. Τώρα, όσον αφορά τον οξύ άμεσο τραυματισμό, η δύναμη εφαρμόζεται απευθείας στην άρθρωση του όμου. Αφορά κυρίως ασθενείς σε ηλικίες μικρότερες των 50 ετών και συνδέεται με άθληση που υπάρχει σωματική επαφή. Ακόμα και με τροχαία ατυχήματα, κυρίως με μηχανάκι. Ενώ σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας συνδυάζεται με πτώση. Ένα τυφλό άμεσο τραύμα μπορούμε να το ταξινομήσουμε σε πρόστιο, οπίστιο και πλάγιο. Ενώ όσον αφορά τα διαπεραστικά τραύματα, δεν θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας ομιλία. Τώρα, μία πρόστια πρόσκουση μπορεί να οδηγήσει σε μία οπίστια γλινοβραχιόνια, σε ένα οπίστιο γλινοβραχιόνιο εξάρθρωμα. Εξάρθρωση της ακτινοκλειδικής, κατάγματα του έλασον βραχιονίου οκόματος, της κορακοειδούς απόφυσης και της πρόστιας ομογλύνης. Όσον αφορά τα εξαρτήματα της ακτινοκλειδικής άρθρωσης, μπορούμε να τα ταξινομήσουμε με βάση τη συμμετοχή και το βαθμό σοβαρότητας συμμετοχής των συνδέσμων. Εδώ έχουμε την κλασική ταξινόμηση Ρούγουτ από 1 έως 6, με το 1 να είναι η λιγότερο βαριά κάκωση και 6 η σοβαρότερη. Θα προχωρήσουμε σε ένα ωραίο τυπικό παράδειγμα αξιολόγησης της κάκωσης της ακτινοκλειδικής με ακτινογραφία, με την απλή ακτινογραφία, που φυσικά πρέπει να είναι πάντα και ο πρώτος έλεγχος ο οποίος γίνεται. Βλέπουμε ξεκάθαρα την μεγάλη απόσταση η οποία πλέον χωρίζει την κλίδα από το ακρόνιο. Έχουν διαχωριστεί πλέον οι δύο οστικές δομές, άρα υπάρχει η ρήξη των συνδέσμων μεταξύ τους και υπάρχει μετάθεση της κλίδας προς τα άνω. Αυτή είναι μια τυπική κάκωση τύπου 3 της ακρονοκλειδικής. Ενώ εδώ παραθέτουμε ένα ωραίο παράδειγμα κάκωσης τύπου 5, όπου η απόσταση της κορακοκλειδικής άρθρωσης έχει πλέον διπλασιαστεί. Αξίζει να σημειώσουμε πλέον ότι εδώ σε αυτές τις απεικονίσεις δεν υπάρχει εικόνα κατάγματος. Το κάταγμα όμως πώς θα παρουσιαστεί, παραδείγματος χάρη, σε μία κάκωση με τη μαγνητική τομογραφία. Σίγουρα αυτό που θα δούμε είναι την καταγματική γραμμή, η οποία θα περιβάλλεται από υψηλή ένταση σε σήμα παθολογικό, σε ποιες ακολουθείς, στις ακολουθείς καταστολής του λίπους. Άρα εκεί όπου μπορούμε να αναδείξουμε έστοχα τα υγρικά στοιχεία και συνήθως το αίμα. Μία οπίστια πρόσκρουση συνήθως προκαλείται από άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνηση, που τρέχουν. Γιατί η ταλαντευόμενη κίνηση που κάνει η κεφαλή του βραχιονίου οστού την καθιστά λιγότερο ικανή στο να μπορέσει να προστατευτεί από κάποια πτώση και κάκωση. Μία οπίστια πρόσκληση, επομένως, προκαλεί κατάγματα τόσο στην οπίστια άποψη της κεφαλής του βραχιονίου, η οποία φυσικά βρίσκεται άνωθεν του χειρουργικού αφιένου. Όμως, μία πλάγια πρόσκληση θα φέρει σαν αποτέλεσμα την κάκωση του δελτοειδούς μυός. Και γιατί του δελτοειδούς μυός? Γιατί η φύση του είναι να είναι επιφανειακός εμείς και είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα υποστεί τέτοια είδους κάκωση. Εδώ είμαστε σε μία μαγνητική τομογραφία, εγκάρσια, grande adeco εικόνα, με κάκωση και ρήξη του υποπλατείου. Εδώ είναι ο υποπλάτιος, ο οποίος το βλέπουμε κομμένος, πλήρης ρήξη. Όμως πρέπει να δικαιολογήσουμε πλήρης ρήξη γιατί. Εδώ αναγνωρίζουμε πάρα πολύ ωραία τον τένοντα της μακράς κεφαλής του κεφάλου. Η φυσιολογική του θέση ποια είναι, δεν είναι φυσικά αυτή. Είναι εδώ, είναι στην άβλακα του βραχιονίου. Έχουμε επομένως ένα εξάρθρωμα της κεφαλής, το οποίο τι κάνει, παρασέρνει και κόβει τον υποπλάτιο τένοντα. Άρα έχουμε την προβολή ενδαρτικά τόσο του τένοντα της μακράς κεφαλής, όσο και του τένοντα του υποπλατείου. Εδώ είναι ένα τυπικό παράδειγμα της κάκωσης της ομοπλάτης. Πάλι βρισκόμαστε σε εγκάρσιο επίπεδο, grande adeco εικόνα, με κάταγμα της ομοπλάτης, όπου έχουμε ανομαλία της παρυφής. Βλέπουμε ότι οι δομές έχουν αλλάξει και γύρω-γύρω από αυτό βλέπουμε αιμορραγικά στοιχεία, υψηλό σήμα στην ακολουθία μας.
Και εδώ περνάμε στην κάκωση του δελτοειδούς. Ο δελτοειδής μύς, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες μιας πτώσης, μιας κάκωσης, μιας πρόσκωσης, η οποία την μπορούμε να την δούμε και να την επαληθεύσουμε σε δύο τομές. Τόσο στην Grand Anteco, την Axial, την Garcia τομή, όσο και σε μία λοξή, οβελιαία, στήρα ακολουθία, όπου μας δείχνει ξεκάθαρα το ίδρυμα που υπάρχει μεταξύ των μυϊκών δεσμίδων της κεντρικής μοίρας του δελτοειδούς μυός. Περνώντας τώρα στους έμεσους τραυματισμούς. Ένας έμεσος τραυματισμός είναι η άσκηση δύναμης σε απόσταση από την άρθρωση του ώμου, που στον αγώνα, στην πυχιοκαρπική, στην κλίδα, και αυτό είναι αποτέλεσμα πολλές φορές να προκαλέσει εξάρθημα του ώμου. Το εξάρθημα του ώμου, πρέπει να πούμε ότι το 95% από αυτά είναι πρόσθετα εξαρθήματα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ένας έμεσος τραυματισμός είναι και η πτώση του ασθενούς με το χέρι σε έκταση. Οι ακτινογραφίες φυσικά βοηθάνε και μπορούν να μας δώσουν πολλές και αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τις σωστικές δομές. Όμως η συμβολή τους για τα μαλακά μόρια, τα περιεκτικά μαλακά μόρια, είναι ελάχιστη. Η πρώτη δομή η οποία πρέπει να αξιολογήσουμε σε μια τυπική εικόνα εξαρθήματος είναι φυσικά ο επιχείλιος χόνδρος. Ο επιχείλιος χόνδρος θα πρέπει να τον αξιολογήσουμε και να έχουμε μια προσέγγιση, θα πω, ορολογιακή, γιατί είναι αυτή η οποία μας βοηθάει και στο να πούμε τον τύπο της κάκωσης, της ρήξης του επιχειλίου, αλλά να πούμε και περισσότερες πληροφορίες, να κάνουμε μια διαφορική διάγνωση από πιθανές φυσιολογικές παραλλαγές της μορφολογίας του επιχειλίου. Δύο τύποι βασικοί της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου, slap tears, battered lesions. Τα slap είναι τυπικές καρπώσεις άνω επιχειλίου χόνδρου, οι οποίες εκτείνονται από ώρα 10 έως 2. Είναι τυπικές καρπώσεις, θα το δούμε πώς σχηματίζεται το ρολόι μας. Και οι battered αλλοιώσεις, τυπικές, οι οποίες εκτείνονται από ώρα 3 έως 6. Εδώ είναι το πολύ ωραίο μας ρολόι, το οποίο βλέπουμε ότι στην ώρα 12 είναι η πρόσθεση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Και έχουμε τα slap, είπαμε από ώρα 10 έως 2, bunker 3 έως 6. Θα πούμε λίγες πληροφορίες για τις ρήξεις τύπου slap. Φυσικά είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο και μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για τις αλλοιώσεις τύπου slap και πώς αυτές μπορούμε, πώς διαχωρίζονται, πώς ταξινομούνται και πώς γίνεται η διαφορετική διάγνωση από πιθανές φυσιολογικές παραλλαγές της μορφολογίας του επιχειλίου. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι παίζει ρόλο ο μηχανισμός κάκωσης και η κλινική εικόνα του ασθενούς. Αφορά επομένως τον άνω επιχείλιο χόνδρο, εκτείνεται από εμπρός προς τα πίσω. Συνήθως είναι σε αθλήματα τα οποία υπάρχει κίνηση του χεριού ύπερθεν της κεφαλής, είτε από πτώση με το χέρι σε έκταση. Τέτοια αθλήματα είναι παραδείγματος χάρη το τένις, είναι το handball, είναι το baseball. Κλινική εικόνα, σίγουρα πόνος και η αίσθηση κλίκη. Εδώ περνάμε στις φυσιολογικές παραλλαγές, όπου πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διαχωρισμός και να γίνει μια σωστή διαφορετική διάγνωση μεταξύ αυτών και μιας επιχείλειας ρήξης. Σε αυτές είναι το επιχείλιο πόλπωμα στη μέση, το επιχείλειο τρίμα, το υποχείλιο, συγγνώμη, υποχείλιο τρίμα, υποχείλιο πόλπωμα και το σύμπλεγμα του Μπάφορτ. Εδώ κατανοούμε περισσότερο γιατί τα εξαρτήματα συνήθως είναι πρόσθετα. Γιατί για να έχουμε ένα εξάρτημα παραδείγματος χάρη προς την άνω, με άνω κατεύθυνση, αυτό σίγουρα περιορίζεται από τις φυσιολογικές δομές οι οποίες ήδη υπάρχουν και το εμποδίζουν. Γιατί υπάρχει το ακρόμιο, υπάρχει κορακοειδή σε απόφυση και φυσικά το μειοτενόντιο πέταλο rotator cuff. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι ταξινομίες μας είναι οι εξής. Πρόσθεια, οπίσθια και κάτω. Το 95% που όπως είπαμε είναι πρόσθεια. Η οπίσθια οφείλεται κυρίως σε αλλοιώσεις οι οποίες είναι πολύ μεγάλης έντασης τραυματισμοί και κάτω εξάρτημα το οποίο φυσικά έχει και ιδιαίτερες επιπλοκές, αγκιακές και νευρολογικές. Εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα και είναι το πρώτο το οποίο βάζω με εξάρτημα όμου, το οποίο τι γίνεται, συνυπάρχουν δύο είδη εξαρτήματος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μηχανισμοί κάκωσης είναι πολύπλοκοι και πολλές φορές
αλληλοεπικαλύπτονται και πολλές φορές συνυπάρχουν. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει υποστεί πρόστιο και οπίστιο εξάρτημα ταυτόχρονα. Αυτό, πώς το βλέπουμε, υπάρχει η καταχματική, η πιεσματική βλάβη τύπου Hill Sachs, εδώ, η οποία αφορά το οπίστιο άνω-έξω τεταπτυμόρια της κεφαλής του βραχιονίου. Όμως το βλέπουμε και από την άλλη τη μεριά, το οποίο όμως γίνεται σε οπίστια εξαρτήματα. Δηλαδή, αντί να το έχουμε στην οπίστια, την έχουμε στην πρόστια άνω-έσω επιφάνεια της κεφαλής του βραχιονίου. Εδώ θα δούμε το οπίστιο εξάρτημα, το οποίο αφορά το 2-4% των εξαρτημάτων. Κάνουμε μια πρώτη ωραία προσέγγιση με ακτινογραφία, γιατί δεν είναι σημαντικό να μην την ξεχνάμε ποτέ την ακτινογραφία. Και βλέπουμε φυσικά τις κλινικές πληροφορίες, τις οποίες αρχικά σε πρώτη θέση είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε, με το κάταγμα στην κεφαλή του βραχιονίου, επέκταση προς τον χειρουργικό αυχένα. Όμως κανένας μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι υπάρχει εδώ μια επιπροβολή. Επιπροβολή της κεφαλής του βραχιονίου με την ομογλήνη. Μπαίνει επομένως το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Κάνουμε την αξονική τομογραφία και βλέπουμε ξεκάθαρα την παρεκτόπιση της κεφαλής του βραχιονίου στην οπίστια παρεκτόπιση, με το συνοδό φυσικά κάταγμα τις καταγματικές αλλοιώσεις στην κεφαλή του βραχιονίου. Εδώ, όπως είδαμε και στο προηγούμενο, δεν είναι η τυπική Hill Sachs βλάβη, η πιεσματική καταγματική βλάβη από μαγνητικό τομογράφο σε εγκάρσιο επίπεδο. Αποτελεί ένα έβριμα αρκετά συχνό, έως πολύ συχνό. 75% των ασθενών οι οποίοι έχουν αστάθεια εμφανίζουν Hill Sachs αλλίωση. Άρα έχουν υποστεί κάποιο είδος εξαρτήματος στο παρελθόν, είτε σε χρόνια φάση είτε σε οξία φάση. Ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών θα μας δώσει μια μαγνητική τομογραφία σε εγκάσιο επίπεδο, με καταστολή του λίπους. Εδώ πρόκειται κιόλας και για μαγνητική αρθρογραφία, όπου θα δούμε την καταγματική μας βλάβη, θα δούμε το επίεσμα εδώ, αλλά θα δούμε όμως και το οστικό ίγμα το οποίο υπάρχει, το οποίο το αναγνωρίζουμε φυσικά στις ακολουθήσεις καταστολής του λίπους. Πέρα από αυτό, βλέπουμε και μια πολύ μικρή ακόμα πρόστια παρεκτόπιση της κεφαλής σε σχέση με την ομογλήνη. Περνάμε λίγο στις καρκώσεις τύπου Bankart και στις παραλλαγές αυτής. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει η κλασική Bankart, η οστένη Bankart, η ανάστροφη, reverse, καθώς και οι παραλλαγές αυτών, που είναι οι πύρθες, άλψα και γκλάδ. Ας τις δούμε λοιπόν μία-μία. Η Bankart αλλίωση σίγουρα είναι μία απόσπαση του πρόστιου κάτω επιχειλίου με τον πρόστιο κάτω γλινοβραχιόνιο σύνδεσμο με συμμετοχή του περιοστέου. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει οστική συμμετοχή. Όταν υπάρχει συμμετοχή του περιοστέου, και εδώ βλέπουμε πώς ακριβώς απεικονίζεται σε μία μαγνητική τομογραφία με μία ακολουθία με καταστολή του λίπους, όπου έχουμε μια κλασική μπάνκα, βλέπουμε με το βέλος μας τη ρήξη του επιχειλίου, πρόσθεσης άνω επιχείλιο, πρόσθεσης κάτω επιχείλιος σφόντρος, και την συμμετοχή του περιοστέου. Η συμμετοχή του περιοστέου είναι αυτό το οποίο καθιστά την βλάβη μας λιγότερο ικανή να επουλωθεί, άρα δεν έχει τάσεις επούλωσης. Μη έχοντας τάσεις επούλωσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Και η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η επανακαθήλωση των ριγέντων τμήματων, τόσο από τα μαλακά βόρεια όσο και από το περιόστιο, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφευθεί μία χρόνια οριζόντια αστάθεια του ώμου. Όμως όταν υπάρχει οστική συμμετοχή, οστική συμμετοχή τι σημαίνει? Οστένη Bankart, Bony Bankart Lesion. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική 3D reconstruction εικόνα, όπου βλέπουμε ότι η οστένη Bankart εκτείνεται από ώρα 2, στο φανταστικό μας ρολόι, ώρα 2 με 6. Αντίστοιχα υπάρχει η ανάστροφη Bankart, που αυτή τη φορά όμως δεν αφορά τον πρόστιο κάτω επιχείλιο χόντρο, αλλά αφορά τον οπίστιο κάτω επιχείλιο χόντρο. Επομένως, τις βλάβες τις περιμένουμε μεταξύ ώρα 6 και 9. Τυπικό παράδειγμα, ανάστροφης Bankart, δύο διαδοχικές τομές,
MR, αχογραφία, εγκάρσιο επίπεδο, ρήξη του πίστιου κάτω επιχειλίου χώρου. Περνάμε στην επίρθεση. Αποκόλληση ναι, αλλά με το περιόστεο ακέραιο. Αυτή η διαφορά είναι ουσιαστική διαφορά με την Vanguard αλλίωση. Αφορά επίσης πάλι την έκταση μεταξύ ώρας 3 και 6. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, το περιόστεο μένει άθικτο. Το βλέπουμε εδώ εξαιρετικά σε μία ταφένα ακολουθία, εγκάρσιο επίπεδο, σε μαγνητική αρθρογραφία. Έχουμε απόσπαση του πρόστιου κάτω του χιλίου χόνδρου. Όμως το περιόστεο, εδώ με την κεφαλή του βέλους, το βλέπουμε άθικτο, αν και έχει λίγο μετατοπιστεί. Άλψα είναι αλλοιώσεις οι οποίες αφορούν το σύμπλεγμα, θα λέγαμε, κάτω κλινοβραχιόνιου συνδέσμου με τον επιχείλιο χόνδρο, με απουσία όμως της ρήξης του. Βλέπουμε εδώ την κλασική άλψα, στην οποία υπάρχει έσω μετατόπιση του επιχειλίου χόνδρου. Τέλος, θα αναφερθούμε στην GLAD αλλίωση, η οποία προκαλεί μια μερική ρήξη του πρόστιου κάτω επιχειλίου χόνδρου, αλλά με αυτή τη φορά συμμετέχει και ο χόνδρος της ομογλήνης. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό παράδειγμα, στο οποίο βλέπουμε την ρήξη του επιχειλίου, πρόστιος κάτως επιχείλιος χόνδρος, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε, τον χόνδρο της ομογλήνης να είναι ωραίος, βλέπουμε να υπάρχει διακοπή της ανατομικής συνέχειας, δημιουργώντας ένα χόνδρινο έλλειμμα, μια χόνδρινη βλάβη, η οποία φυσικά πληρούνται με υγρό, γιατί γι' αυτό έχουμε το αυξημένο σήμα, βλάβη στον χόνδρο της ομογλήνης. Θα περάσουμε τώρα στις βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την πρόσκρουση. Πρόσκρουση η οποία είναι μια απευθείας επαφή μεταξύ των παρακείμενων δομών. Στην κατόπιν άρθρωση θα μπορούσαμε να την ταξινομήσουμε σε υπακρομιακή, υποκορακοειδή, οπίσθια άνω, πρόσθια άνω και ενδογενή. Κοινός παρανομαστής ορισμένων από αυτών των υποτύπων είναι ότι συχνά συνδυάζεται με ανατομικές παραλλαγές. Ανατομικές παραλλαγές οι οποίες τι κάνουνε, περιορίζουν, ελαττώνουν το εύρος, το διαθέσιμο εύρος που υπάρχει για να πραγματοποιούνται οι κινήσεις των δομών της άρθρωσης, οπότε προκαλείται προστριβή μεταξύ αυτών. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες η ανατομική παραλλαγή δεν υπάρχει. Τι όμως ακριβώς γίνεται? Γίνεται μία αύξηση της φυσιολογικής κίνησης, του εύρους της φυσιολογικής κίνησης, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρόσκρουση ή την υπερβολική έλξη των δομών. Εδώ έχουμε μία μαγνητική τομογραφία, μαγνητική αρθρογραφία. Είμαστε σε στεφανείο επίπεδο, λοξό, πάντα το στεφανείο επίπεδο και το βελιό επίπεδο στη μαγνητική του ώμου είναι λοξές τομές. Πάντα καθορίζονται με βάση την εγκάρση ακολουθία που πρώτα θα πάρουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σε ασθενή ο οποίος έχει υποστεί μια οπίσθια άνω πρόσκρουση, έτσι βλέπουμε την ρήξη του μειοτενόντιου πετάλου που αφορά τόσο τον υπερακάρθιο όσο και τον υπακάρθιο, όμως που αφορά τις εντοβάθη ίνες λίγο πριν την πρόσφυσή τους στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Εδώ βλέπουμε πως το υγρό που έχουμε χορηγήσει στο γαδονίνο έχει μπει και έχει εισχωρήσει μέσα στις ίνες, γιατί πλέον αυτές οι ίνες δεν υπάρχει πλέον ανατομική συνέχεια σε αυτές. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε και την ρήξη η οποία υπάρχει στον οπίσθιο άνω επιχείλιο χόνδρο. Αυτό δηλαδή έχουμε δύο ευρήματα αποτέλεσμα της πρόσκρουσης. Εδώ είναι ένα άλλο τυπικό παράδειγμα από πρόσκρουση όπου έχουμε πλήρης ρήξη του τένοντα του υπερακαρθίου με δημιουργία gap μεταξύ του μειοτενόντου πετάλου, το οποίο πλέον μαζεύεται, και το εναπομείναν τμήμα του τένοντα, το οποίο παραμένει στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα με δημιουργία gap, απόσταση μεταξύ των δύο, που πολλές φορές είναι σημαντικό να την πούμε για να γνωρίζει ο ορθοπαιδικός τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει όταν μπει στο χειρουργείο, τι αποστάσεις πρέπει να σειράψει κτλ.
Θα περάσουμε τώρα στις αλλοιώσεις οι οποίες προκαλούνται από υπερβολική έλξη. Υπερβολική έλξη, άρα έχουμε μία κίνηση, υπερβολική κίνηση του χεριού, του ώμου, όπου έχουμε μία μέγιστη απαγωγή και εξωτερική στροφή του ώμου, το οποίο το βλέπουμε συχνά σε πολλά αθλήματα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλξη διαφόρων δομών. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ο ώμος, όταν το βραχιόνιο περιστρέφεται εξωτερικά, έχουμε μια εξωτερική στροφή του ώμου, η μακρά κεφαλή του δικέφαλου βραχιονίου προκαλεί έντονα ελκτικά φαινόμενα στον άνω επιχείλιο χώμα, κυρίως με κατεύθυνση οπίσθια και προς τα άνω. Αποτέλεσμα, ακριβώς εδώ βλέπουμε σε έναν αθλητή, ο οποίος είναι αθλητής του baseball και κάνει τις ρήψεις, να έχουμε λίγο στο μυαλό μας την περιστροφική κίνηση και πώς επιταχύνει, ώστε να έχουμε τον κύκλο ρήψης όσο πιο έντονο γίνεται. Αποτέλεσμα, μία τυπική βλάβη ρήξη του επιχειλίου τύπου 2 slap. Πώς πάμε να προσεγγίσουμε επομένως και να αξιολογήσουμε την νομική ζώνη μετά από μία κάπωση? Στο παρελθόν, όπως είπαμε, ήταν οι ακτινογραφίες και βασιζόμασταν σε αυτές. Η πρώτη αξιολόγηση ήταν οι οστικές δομές. Δεν είχαμε πληροφορίες για τα παρακείμενα μαλακά μόρια, αν και με μία σημαντική αρθρογραφία θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε λίγο την ευαισθησία και την ειδικότητα της παθολογίας των παρακείμενων δομών. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τις λεπτομέρειες και τις πολυεπίπεδες δυνατότητες που μας προσφέρει ακόμα και ο υπέρχος, η αξονική και κυρίως η μαγνητική τομογραφία. Σήμερα πλέον θεωρείται η μαγνητική τομογραφία η gold standard και τελική εξέταση της αξιολόγησης του ώμου. Επομένως, είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε πολυεπίπεδη αποκόλληση, υψηλή ανάλυση, απουσία ιονίζωσης ακτινοβολίας. Με τη μαγνητική αρθρογραφία να πηγαίνουμε ένα επίπεδο παραπέρα. Όμως, ξέρουμε ότι η μαγνητική αρθρογραφία είναι μια επεμβατική πράξη. Επομένως, πώς τοποθετούμε τον ασθενή? Ο ασθενής καταρχήν μπαίνει σε ύπτια θέση και το χέρι είναι κοντά στο σώμα, σε ουδέτερη θέση έως ήπια εξωστροφή. Αποφεύγουμε οπωσδήποτε τόσο την εξωστροφή όσο και την υπερβολική εξωστροφή. Και θα δούμε το γιατί. Γιατί στην εξωστροφή αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε είναι μια επικάλυψη, μια επιπροβολή του υπερακαρθίου με τον υποπλάτιο, οπότε να μην έχουμε μια σωστή αξιολόγηση αυτών ή να έχουμε τμηματική αξιολόγηση των τενόντων. Ενώ όμως σε μια εξαιρετικά έντονη εξωστροφή, τι μπορούμε να κάνουμε? Να έχουμε μια κακή διάγνωση, να μας παραπλανήσει και να πούμε ότι υπάρχει παραδείγματος χάρη μια ρήξη στο πρόσθετο τμήμα του μειοτενόντιου πετάλου, το οποίο πώς προέρχεται αυτή η παγίδα, να το πούμε έτσι, από την πιθανή παρουσία υγρού στο έλετρο της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, αποτέλεσμα του partial volume effects. Θα πρέπει να πούμε και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε μια συμπληρωματική, πριν πούμε τις κλασικές αποκονίσεις τις οποίες παίρνουμε, μια συμπληρωματική θέση την οποία παίρνουμε, που είναι μια θέση που τοποθετούμε τον ασθενή, θέση τύπου Άμπερ, που είναι μια λήψη την οποία παίρνουμε όταν θέλουμε να δώσουμε, υπάρχει σίγουρη, να το πούμε έτσι, εμπλοκή του επιχειλίου χόντρου και του κάτω γλινοβραχιόνιου συνδέσμου, οπότε τοποθετούμε τον ασθενή μας με τον αγώνα σε κάμψη και τοποθετούμε το χέρι του οπισθίως της κεφαλής του αφιένα. Ακριβώς αυτή εδώ είναι η θέση Άμπερ, επιπλέον λήψη, αν τη χρειαζόμαστε, γιατί σίγουρα βοηθάει στην αξιολόγηση των δαχτυλικών δομών της κατωμονάρθρωσης. Οι βασικές τομές όμως που παίρνουμε σίγουρα είναι τα τρία επίπεδα, δεν αφήνουμε κανένα επίπεδο έξω. Το εγκάρσιο επίπεδο σίγουρα πρέπει να έχει καταστολή του λίπους, ενώ οι άλλες δύο τομές που θα πάρουμε σε στεφανιαίο και οβελιαίο, όπως είπαμε, λοξό στεφανιαίο, λοξό οβελιαίο, πάντα θα είναι ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2 με καταστολή του λίπους. Εδώ επίσης θα θέλω να πω ότι το πάχος τομής, το ιδανικό,
σε μαγνήτες 1,5 και 3 τέσλα είναι τα 3 χιλιοστά. Επιπλέον θα πρότεινα άλλη μία ακολουθία την οποία εμείς παίρνουμε στο δικό μας εργαστήριο και αφορά μία Grand Adeco T2 Star ακολουθία, η οποία είναι εξαιρετική για την αξιολόγηση του επιχειλίου χώρου. Περνώντας στη μαγνητική αρθρογραφία, η μαγνητική αρθρογραφία, όπως είπα, είναι μια εξαιρετική απεικονιστική μέθοδος για τις κακώσεις της ομικής ζώνης. Γιατί μας προσφέρει διάταση του αρθρικού θυλάκου. Άρα, μας προσφέρει τη δυνατότητα να διαταθούν και να ξεχωρίσουν οι ανατομικές δομές μεταξύ τους και να μπούμε ξεκάθαρα εάν υπάρχει ρήξη και να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση από πιθανή μορφολογική παραλλαγή του επιχειλίου. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι φυσικά η χορήγηση, η έγχυση του γαδολινίου θα πρέπει να γίνεται με ακτινοσκοπικό έλεγχο, γίνεται με χορήγηση γαδολινίου με μια συγκέντρωση ιδανική 2 μιλιμόλ ανά λίτρο, με ένα όμως range ας πούμε μεταξύ 0,7 και 3,4 στο 1,5 και 3 τέσλα μαγνητικούς τομογράφους. Χορηγούμε το γαδολίνιο, το οποίο όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολύ πιθανότητα να έχουμε ενδαρθρική συλλογή. Τι κάνουμε επομένως, αφαιρούμε το πιθανό υγρό το οποίο υπάρχει μέσα στην άρθρωση πρώτα και μετά χορηγούμε το γαδολίνιο, γιατί πολύ απλά όταν ήδη υπάρχει υγρό μέσα έχουμε περαιτέρω αραίωση του διαλύματός μας. Πράγμα το οποίο φυσικά και δεν θέλουμε. Οι ακολουθίες τις οποίες φυσικά παίρνουμε, είπαμε ότι είναι οι ΤΑΦ1 ακολουθίες με και χωρίς την καταστολή του λίπους και φυσικά αξιολογούμε όλες αυτές τις δομές που έχουμε πει, τόσο για τον επιχείλιο όσο για το μειοτενόντιο πέταλο και για τους γλινοβραχιόνιους συνδέσμους, σαφώς με πολύ καλύτερη ευκρίνεια από οποιαδήποτε άλλη εξέταση, ακόμα και από την απλή μαγνητική εξέταση. Σίγουρα η θέση Άμπερ χρησιμοποιείται και στη μαγνητική αρθρογραφία. Αυτά έχουν να κάνουν φυσικά όταν ψάχνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, όταν πάμε να περάσουμε πλέον σε υποτύπους συγκεκριμένων αλλοιώσεων. Όπως για παράδειγμα σε κάποιο υποτύπο της πύρθας αλλοίωσης. Συμπερασματικά επομένως, γιατί ήδη έχω κουράσει, θα πρέπει επομένως ο ακτινολόγος να γνωρίζει εξαιρετικά τόσο την ανατομία, τόσο να γνωρίζει την κάκωση, τον μηχανισμό κάκωσης ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί και να καταλάβει και την κλινική σημασία, ούτως ώστε να μπορέσει να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τα απεικονιστικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν με όλες αυτές τις μεθόδους τις οποίες είπαμε για να μπορέσει να υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση για τον ασθενή. Αυτά, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Νομίζω ήταν άκρως εκπαιδευτική η παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πιο, να το πω, παραστατικά δύσκολα θα μπορούσε να γίνει. Πριν περάσουμε στα περιστατικά, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό, για το οποίο μπορείτε να ανοίξει το μικρόφωνο σας και να μας την κάνετε, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στην αρθρογραφία, γιατί οπωσδήποτε έχει και αυτή τις ενδείξεις της. Ειδικά για πολύ μικρές βλάβες που θέλουν να μπει λίγο σπεραρφικό στη σχισμή. Ακριβώς. Είναι όταν υπάρχει η υπόνοια και δεν έχει καταφέρει η απλή μαγνητική να την αναδείξει ή τίθεται η υπόνοια μέσω της απλής μαγνητικής. Οπότε ερχόμαστε με τη μαγνητική αρθρογραφία, η οποία όμως μην ξεχνάμε είναι επεμβατική μέθοδος. Χορηγούμε ενταρφικά το σχεδιαγραφικό μας και οπότε την παραμικρή ρήξη ή ακόμα και παλαιότερες ρήξεις οι οποίες είναι σε καθεστώς ίασης, αρχόμενης ίασης, μπορούν να αναδειχθούν σαφέστατα και με επάρκεια και ακρίβεια από τη μαγνητική αρθρογραφία. Άρα λοιπόν προηγείται πάντα μια κανονική. Μια κανονική μαγνητική. Θα μπορούσε να γίνει και στο ίδιο χρόνο η έγχυση του σχεδιαγραφικού. Μπορεί να γίνει, ναι, βεβαίως. Έχει να κάνει και με την κλινική εξέταση να έχουμε κάποια συνειδητή. Σίγουρα η κλινική εξέταση, όταν θα έρθει ο ασθενής και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως σημαντικότατο, εξάρθρωμα. Στο εξάρθρωμα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει κάκωση του επιχειλίου. Αρκεί τώρα μετά να την αξιολογήσουμε την κάκωση και να πούμε είναι ρήξη, είναι μερική ρήξη, είναι πλήρης ρήξη και να μπούμε μετά σε λεπτομέρειες και να καθορίσουμε την έκταση της ρήξης και ποιες άλλες δομές συμμετέχουν. Και από εκεί και πέρα φυσικά καθορίζεται, ανάλογα και με τους τύπους που είδαμε, που υπάρχουν και άλλοι τύποι κακώσεων πέρα από αυτούς που έχουμε ήδη δείξει και περαιτέρω αξιολόγηση αυτών να πούμε τι ακριβώς και πώς μπορεί, δηλαδή, αναλόγως με το τύπο της βλάβης που θα καθορίσουμε εμείς και θα πούμε είναι αυτή, θα υπάρχει και η προσέγγιση, η θεραπευτική προσέγγιση. Εγώ έρχομαι από το Ηράκλειο που έχει μεγάλη εμπειρία με τον κύριο Καραντάνα στις εξετάσεις και γινόταν κατά χώρον η MR μυελογραφίας. Ναι, τους πήγαινε πρώτα στην ακτινοσκόπηση και τους έβαζε στην βελόνα. Εντάξει, το να λέμε είναι επεμβατική μέθοδος, είναι όντως επεμβατική μέθοδος, αλλά επεμβατική μέθοδος είναι και να σου πάρω αίμα. Ναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα σημείο, πρέπει να το ξέρει ο ακτινολόγος, να βάλει τη βελόνα, ακτινοσκοπικά να αρχίσει να ρίχνει. Δηλαδή θέλω να περάσουμε λίγο το μήνυμα ότι δεν είναι κάτι το τρομερό, δεν είναι κάτι τρομερό, το οποίο μπορεί να το μάθει εύκολα. Ναι. Απλά σαν ορισμός, πήγεται σαν επεμβατική πράξη. Ορισμός είναι. Όμως θα γλιτώσει από λάθη στη διάγνωση. Βεβαίως, λάθη στη διάγνωση, τα οποία προκαλούν μετά λάθη στην αντιμετώπιση. Σωστό. Γιατί ανάλογα με το βαθμό ρήξης, θα φαντάζομαι αλλάζει και η αντιμετώπιση. Γιατί σε πάρα πολλά εργαστήρια δεν υπάρχει απλή ακτινοσκόπηση. Δηλαδή, πάει στο μαγνήτη και δεν υπάρχει ακτινοσκόπηση. Άρα, δηλαδή, έχουμε μια αδυναμία στο να κάνουμε. Αδυναμία στο να ολοκληρώσουμε, βασικά. Εδώ είναι μια αδυναμία ολοκλήρωσης της εξέτασης. Είναι αδυναμία ολοκλήρωσης. Πάμε, δηλαδή, μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι το πρώτο. Ακριβώς. Ωραία. Αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κανένα χεράκι, τίποτα από το κοινό. Ωραία. Τότε να παρουσιάσουμε περιστατικά. Αγγελική, Παπλοποντίκη. Πόσα θα είναι? Πέντε. Okay. Καλησπέρα και από εμένα. Λέω με τον Παπαχριστοδούλου Βεντινική και είμαι η επόμενη ακτινολογία στο νοσοκομείο ΑΧΕΜΑ. Θα σας παρουσιάσω μερικά κλινικά περιστατικά οξέων κακώσεων της ομικής ζώνης. Ανάβω το μία, ανεβάζω τον ήχο. Τον ήχο. Που συμπληρώνω την προηγούμενη παρουσίαση. Θα μιλήσω πιο δυνατά. Περνάμε στο πρώτο περιστατικό. Προέρχεται από το αρχείο του κύριου Παπαδόπουλου. Αφορά έναν άνδρα 45 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό με πτώση εξιδίου ύψους μία μέρα πριν από την μαγνητική τομογραφία που θα δούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα μία κάκωση της ακρομιοκλητικής άρθρωσης. Βλέπουμε εκτεταμένη ενδοαρθρική συλλογή ιδία στον υπακρομιακό θύλακο. Βλέπουμε διακοπή της συνέχεια των ινών του άνω και κάτω ακρομιοκλινικού συνδέσμου. Βλέπουμε επίσης διακοπή συνέχειας των δεσμίδων του τραπεζοειδού σμιός, ενδεικτικές θλάσεις και μερικής ρήξης αυτού. Επιπλέον βλέπουμε προς τα άνω μετατόπιση της κλίδας λόγω της κάκωσης της ακρομιοκλινικής και δεν βλέπουμε κάπου οστική συμμετοχή. Λοιπόν, αυτό το επιβεβαιώνουμε και με άλλες τομές, τα ευρήματα που αναφέραμε. Περνάμε στο δεύτερο περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό του νοσοκομείου μας. Αφορά μια γυναίκα 53 ετών, διακομίστη στα ΤΕΠ του ΑΧΕΠΑ σε ημέρα γενικής εφημερίας, μετά από πτώση στο δεύτερο όρφο. Εισήχθη σε μονάδα θεραπείας στο νοσοκομείο μας, ανδρικά θεραπείας. Βλέπουμε εδώ πέρα αποσπαστικά κατάγματα και στις δύο κλίδες, εκτός αυτού και κατάγματα πλευρών. Και τώρα βλέπουμε καταγματική γραμμή στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα, με επεκτασία και στο χειρουργικό φιένα του βραχιονίου. Επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, βλέπουμε καταγματικές γραμμές και στο εμβαδό της ομοπλάτης. Και όπως θα δούμε, σε αξονική τομογραφία που ακολουθεί και σε ανασυνθέσεις, οι κακώσεις αυτές αφορούσαν και το ακρόμιο και την κορακοειδή απόφυση. Περνάμε στο τρίτο περιστατικό. Αφορά επίσης έναν άνδρα 50 ετών που ήρθε και αυτός στα επίγοντα στο νοσοκομείο μας μετά από τροχαίο ατύχημα με επίκυκλο. Στην πτηνογραφία της εισαγωγής βλέπουμε διαβγαστική γραμμή στην ομοβλήνη, ενδεικτική κατάγματος. Επίσης βλέπουμε ένα έμεσο σημείο, βλέπουμε
αυξημένη απόσταση μεταξύ της κλίδας και του ακρονίου, ενδεικτική κακώσεως και της ακρονιοκλειδικής. Δεν έγινε μαγνήτη στο συγκεκριμένο περιστατικό, ειδικά σε επίπεδο πηγόντων. Κάναμε όμως αξονική. Βλέπουμε εδώ κάποιες ανασυνθέσεις. Βλέπουμε ένα οριζόντιο κάταγμα της ομοπλάτης. Έχει επέκταση στην ομογλύμνη και στο ακρόμιο. Επόμενο περιστατικό από το αρχείο του κ. Παπαδόπουλου. Άνδρας 35 ετών, με κάκωση από, κατά την άθληση που είπαμε ότι είναι πολύ συχνό για τις κακώσεις του ώμου, λίγες μέρες πριν από τη μαγνητική τομογραφία που θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε παθολογική ενδαρθρική συλλογή. Δεν βλέπουμε κάπου μυϊκή συμμετοχή. Αυτό που όμως βλέπουμε είναι μια εμπιστική καταγματική βλάβη τύπου H-Sax στο άνω έξω τεταρτημόρι του βραχιονίου και βλέπουμε αυξημένο σήμα στο κατώτερο τμήμα της ομοκλίνης, ενδεικτικό οστικής βάνκα. Σε άλλες τομές βλέπουμε επίσης τη ρήξη του κάτω γλινοβραχιονίου συνδέσμου. Επίσης βλέπουμε παρουσία υγρού. Δεν είναι αρθογραφία. Δεν είναι αρθογραφία. Και βλέπουμε επίσης υγρό στο θύλακο, στο έλυθρο της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μειός, στα πλαίσια της κάκωσης. Και κλείνουμε με ένα περιστατικό, αρκετά συχνό, αλλά εντυπωσιακό, έναν άντρα 42 ετών που ήρθε πρόσφατα στο ΤΕΠ μας, στα πλαίσια κρατικού ατυχήματος. Βλέπουμε ένα πλήρες πρόσθεο εξάρτημα της δεξιάς κατομονάρθρωσης, έχει φύγει το βραχιόνιο. Αυτή είναι η πρώτη πνευμογραφία. Αυτή είναι μετά από λίγη ώρα, μετά από επιτυχή ανάταξη. Το έχει σπάσει. Yeah. Συγγνώμη. Το έχει σπάσει. Τι. Έχει κάταγμα στο βραχιόνιο. Ναι. Ναι. Και βλέπουμε επίσης από την αξονική τομογραφία κατάγματα και στο άλλο βραχιόνιο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και έχουμε καλό καλοκαίρι. Αμήν. Και χωρίς ατυχήματα, βεβαίως. Χωρίς ατυχήματα, πάνω απ' όλα. Ωραία, πολύ ωραία. Πρώτης γραμμής, λοιπόν, έτσι αλλιώς τα δραματικά είναι η αξιολογική τομογραφία από ό,τι φαίνεται, έτσι. Και για να διαχωρίσουμε λίγο, γιατί τόση ώρα μιλάγαμε για μαγνήτη, για κακώσεις, ξαφνικά βλέπουμε αξιονικές, διότι στα επίγοντα συνήθω στο νοσοκομείο θα κάνει μια αξιονική, γιατί ψάχνουμε γενικότερα. Αφορούσαν και τα όλα τα περιστατικά που ήταν από τα τέτοια, που αφορούσαν πολυτραυματίες, ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα τώρα πιθανόν να υπάρξει μια απορία, μια διευκρίνηση, για την οποία μπορεί να επιστρέψουμε να κάνουμε μαγνητική, ιδίως αν επανατοποθετηθεί ένα βραχιόνιο στη θέση του. Καμιά φορά βγαίνει και στην επανατοποθέτηση πάει. Γι' αυτό είπα πριν, λέω, έχει και κατάγμα. Το είδα αφού το βάλανε μέσα, δεν πρόσεξαν, το είχε ήδη από πριν. Μια φορά το σπάνε βάζοντας το μέσα. Ωραία, έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση. Εδώ τα παιδιά τα καταλάβαν όλα. Κύριε Τζέρι, παρακαλώ. Συγχαρητήρια από μένα. Μια ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλο. Θα έχει κάποιο ρόλο η έμεση αρθρογραφία σε αυτό που λέγαμε πριν για το πνευματικό, για το μη πνευματικό? Και έχει κάποιο ρόλο. Η έμεση πνευματική αρθρογραφία ουσιαστικά είναι η χορήγηση, η ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής και διαγραφικής ουσίας. Βοηθάει μερικώς. Δηλαδή, ξεχωρίζουν, εμπλουτίζονται οι δομές μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει η διάταση, δεν βοηθάει εν μέρη. Αλλά όταν πάμε να απαντήσουμε σε πολύ μικρά λεπτά ζητήματα μερικής ρίσης κτλ., δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο. Η ενδοαρθρική προφανώς είναι για μικρές λάβες της αρθρικής επιφάνειας. Το άλλο που ρώτησε ο Κώστας είναι να έχει να κάνει με εμπλουτισμό λενογόνα, ας πούμε. Εγώ με διάχυση του ναι. Αν, ας πούμε, αν υποθέσουμε να κάνουμε ένα απλό μαγνήτη στην αρχή, μια κλασική μαγνητική, και δούμε ότι υπάρχει υγρό, άρα έχουμε μια διάταση από το ίδιο υπάρχουν υγρό σε σταδίο. Μετά μπορούμε να προχωρήσουμε, ας πούμε, να περιμένουμε και να πάρουμε πιο καθυστερημένες λήψεις. Δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα, ειδικά στους καινούριους μαγνήτες 3 Τέσλα, σε αυτόν κιόλας εργάζομαι.
Και από ό,τι γνωρίζω και εσείς θα έχετε το ίδιο μηχάνημα σε λίγο διάστημα. Δεν χρειάζεται, δεν προσφέρει κάτι το αξιόλογο, δεν κάνει τη διαφορά να το πούμε έτσι. Αν υπάρχει υπόνοια κάποιας θυλακίτιδας, που λέμε τώρα για άλλου είδους οντότητα, εκεί φυσικά απλά θα επιβεβαιώσει. Δηλαδή θα μας επιβεβαιώσει ο εμπλουτισμός την πάχυση που θα δούμε, ειδικά στο ρότα του ΚΑΦ, εκεί πέρα να δούμε έναν εμπλουτισμό ή να δούμε εμπλουτισμό της πάχυσης του κάτω πνευμοβραχιόνιου συνδέσμου αντίστοιχα με την πρόσθεσή του στην κεφαλή του βραχιονίου. Εκεί σίγουρα βοηθάει. Αλλά τώρα όταν μιλάμε για τις καρκώσεις κτλ. Υπάρχει καλύτερος διαχωρισμός, αλλά δεν είναι αυτή η σημαντική διαφορά που περιμένουμε. Τώρα σε μαγνήτες χαμηλότερης ικανότητας, σε διακριτικής ικανότητας κτλ. Ίσως να βοηθήσει, αλλά σε έναν μαγνήτη 3-4 πιστεύω ότι είναι αρκετή απομόνωση μαγνητική. Υπάρχει περίπτωση εκφυλιστικές, αλλιώς όπως στο όφητα, να σας αναγκάσουν να κάνετε λάθος εκτίμηση σε μία κάρκωση? Όχι. Τα οστεόφυτα και οι οστεοαρτηδείς αλλοιώσεις συμβάλλουν στις καρκώσεις μέσω των μικροτραυματισμών που είπαμε, των επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών, ώστε να δημιουργήσουν ρήξεις εκεί που θα τις δημιουργήσουν, είτε στο μυοτενότιο πέταλο, είτε στον επιχείλιο. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση από το κοινό μας? Πολύ ωραία. Σε αυτή την περίπτωση, να ευχαριστήσω για το γιο σας, την εξαιρετική σημερινή παρουσίαση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.